Έλα. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε. Τι γίνεται, ε? Πού είσαστε? Περίμενα να μπείτε. Καλησπέρα σας. Πώς είσαστε, τι κάνετε? Γεια. Όλος ο καλός ο κόσμος. Η Γεωργία, Εστρέλα, Αλεξάνδρα, η Βάγια, μας η Πονηρή, η Ιρέν. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Γεια σου βρε παπάκι μου, πού είσαι βρε παπάκι μου. Παπάκι μου γλυκό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βάσο, ιερασμία μου, τι γίνεται, πώς είμαστε? Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ρουτινάρα της Αουρόρα που... Έχει ένα όνομα, δεν σου λέω τίποτα. Είναι όνομα και πράγμα. Γεια σου Αλεξία μου, καλησπέρα Θοδώρα. Μιλάνο είσαι. Αχ, πες μου ότι σε ανακάλυψαν από τους οίκους και σε θέλουν για μοντέλο. Να τρελαθώ. Πες μου ότι είσαι για δουλειά εκεί. Πες μου. Πες μου ότι σε πήραν από μας. Πες μου. Γεια σου Ρένια μου, καλησπέρα. Γεια σου Ρούλα. Η αγαπημένη μας πού είναι? Πού είναι η Κωνσταντίνα μου? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είναι? Πού είναι το κορίτσι μας? Κάνουμε σήμερα πονηριές. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, κουκλάρα μου. Είναι η εβδομάδα μόδας και είσαι εκεί. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, ετοιμάζεσαι να μας το πεις με τρόπο. Πού είναι το κορίτσι μου? Για να δούμε. Πατάω αποδοχή, στέλνω αίτημα. Ναι, ξέρετε, εδώ κάνει... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατακλυσμό, ε. Μακάρι. Η Αουρόρα δεν μπορεί να συμμετάσχει, λέει. Δεν πειράζει, θα το καταφέρουμε εμείς. Πρώτη μας είναι. Το ξέρω, αγαπημένη μου. Εγώ το δέχομαι, αλλά... Ο επιμένων νικά. Το έχουμε. Κάτι να στείλω εγώ. Είσαι ο λόγος που εγώ και η μικρή μου ξεκινήσαμε skin care. Χαίρετε! Καλώ Στίνα! Πού είσαι! Τι κάνετε! Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά με τα κολπάκια που κάνουμε και μαθαίνουμε εδώ. Με κάτι Dragon's Blood εδώ. Πολύ ωραία είμαστε, πάρα πολύ ωραία είμαστε. Εσείς? Είμαστε πολύ ωραία κι εμείς. Μαθαίνουμε από τα κολπάκια σας. Για να τα εφαρμόσουμε κι εμείς, που έχουμε πιο μόνιμα προβλήματα από ότι ένα σπυράκι που έβγαλε μια φορά. Ένα σπυράκι, δύο βγάζω κάθε μήνα. Όλος ο κόσμος θα βγάλει. Το θέμα είναι να το περιορίσουμε εκεί, να μην το πειράξουμε και να το θεραπεύσουμε με πονηριές. Ειδικότερα να το πειράξουμε. Τι κάνετε? Τι γίνεται? Τι επιδερμιδάρα είναι αυτή? Πού είναι η μαμά? Να ξεματιάζει λίγο η μαμά Βάλια, παρακαλώ, εδώ την προσωπάρα που έχουμε μπροστά μας. Τι κάνεις, αγαπημένη μας, πώς είσαι? Είμαι καλά. Ξέρεις, τρέχω σαν το Βέγκο, πραγματικά, για όλα να είναι στην ώρα τους και έτσι όπως πρέπει. Φυσικά και εμένα το πολύ τρέξιμο και το πολύ άγχος ξεσπάει στο προσωπάκι μου. Προσπαθούμε κι εμείς με τα κόλπα που μας μαθαίνεις να τα αντιμετωπίζουμε. Τι να κάνουμε? Όλα κάπως... κάπου θα βγουν, δεν θα βγουν εκεί. Ας βγουν με ένα-δυο σπυράκια, τι να κάνουμε. Όσο έχουμε προϊόντα που μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε, μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε και μπορούμε να τους συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Να πούμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, λίγο σήμερα για όσους έχουν έρθει και θέλουν να μάθουν τη ρουτίνα που θα κάνουμε, ότι το όνομα είναι δικό της, δεν είναι δικό μου. Εγώ απλά της είπα ότι... Πρέπει να φτιάξουμε μία ρουτίνα
για στρεσογόνες καταστάσεις, για επιδερμίδες μετάσεις δυστυχώς να κάνουν ορμονική ακμή, ροδόχρουσο ακμή. Γενικότερα είναι μια λιπαρή επιδερμίδα η οποία δεν είναι πολύ ανεκτική σε πάρα πολύ βαριές υφές, θέλει πιο λεπτόρευστες υφές, θέλει δραστικά συστατικά όμως, θέλει να μειώνουμε τις φλεγμονές μέρα με τη μέρα, να διατηρούμε τη σφυριγιλότητα και την αντιγύρανση, να μπορεί να την κάνει από μια πολύ μικρή ηλικία μέχρι μια πολύ όρημη επιδερμίδα. Η όρημη βέβαια επιδερμίδα θα μπορεί να βάλει και άλλα πράγματα και η νεαρότερη επιδερμίδα θα μπορεί να παραλείψει για παράδειγμα το MAMS που έχουμε βάλει εμείς για να μπαίνετε λίγο στο ρυθμό του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Δεν τη θεωρώ καθόλου basic, τη θεωρώ ξεκάθαρα ότι έρχεται να επιλύσει αρχικά την ενυδάτωση, την ελαστικότητα, τη σφραγιλότητα, θα παρατείνει τη σύσφυξη και θα βελτιώσει την όψη και την υφή, γιατί δεν μας απασχολεί μόνο το πώς φαινόμαστε, αλλά μας απασχολεί και όταν ακουμπάμε το δέρμα να είναι αυτό που θέλουμε και αυτό που λέμε, να είναι βελούδινο, να είναι λίο, να μην υπάρχει τραχύτητα και μας απασχολεί και η αντιγύρανση. Μας απασχολούν οι ελαφριές υφές, μας απασχολούν τα μπλε φώτα και μας απασχολεί και να είναι και μια πολύ ωραία ρουτίνα, γρήγορη, εύκολη και να μπορώ μετά να κάνω μακιγιαζάρα από πάνω και να μου κρατήσει όλη τη μέρα. Και θα κάνουμε και μια πονηρίτσα που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Δεν μου το έχεις πει. Κατάλαβα, εντάξει, κατάλαβα. Και μια πονηρίτσα γιατί έχω κάνει λίγο ζημιά. Μου λένε... δουλεύει αυτό με τον Dragons και την Πατονέτα, μπορούμε όμως να το εφαρμόσουμε και πρωί ή σε ενδιάμεση ρουτίνα. Να τους απαντήσουμε λίγο σε αυτό, να τους το δείξουμε κιόλας, εδώ σε μένα που μπορούμε, γιατί σίγουρα δουλεύει, σίγουρα δεν αφήνει την φλεγμονή να προχωρήσει όταν θα το εφαρμόσουμε τοπικά και στη συνέχεια το βράδυ σε όλο το πρόσωπο, αλλά να πούμε και πώς μπορούμε να το δούμε και να το δουλέψουμε σωστά, και είτε το πρωί, είτε σε ενδιάμεση ρουτίνα χωρίς τον κίνδυνο, γιατί μιλάμε για γλυκολικό μαζί με άλλα ενεργά, έτσι. Γενικώς η έμπνευσή μας για αυτή τη ρουτίνα ήταν και η επιδερμίδα της Άννας και η δική μου, που περνάνε μια φάση. Μπορούμε να το πούμε και είναι αυτή η ρουτίνα της φάσης, ρε παιδί μου, που μπορεί να πει κάποιες μέρες, είτε είναι άμα είμαστε γυναίκες κατά την ορυξία μας, είτε κατά την, όταν είμαστε αδιάθετες. Περνάμε διάφορες φάσεις εμείς. Γιατί όταν αγχωνόμαστε τέλος πάντων, ή άμα τα έχουμε και όλα μαζί. Οπότε έτσι κάπως εμπνευστήκαμε για να κάνουμε αυτή την problem solver ρουτίνα. Ακούστε πώς την έβγαλε, problem solver, γιατί πραγματικά ό,τι πρόβλημα και αν έρθει να αντιμετωπίσει η επιδερμίδα σου, με αυτή τη ρουτίνα θα μπορείς να τα φτιάξεις και να τα ρυθμίσεις όλα. Και να πούμε ότι ενδείκνεται ακόμα και για πολύ πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες, έτσι, ή μετάσεις να ξυπνούν εξέματα σε κάποιες επιδερμίδες. Ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάς. Με το πιο βασικό. Ξεκινάω με το, βασικά να πούμε ότι έχουμε καθαρίσει το πρόσωπό μας φυσικά με το foamer. Πάντα σε καθαρό πρόσωπο για να είμαστε σίγουρες ότι όλα θα απορροφηθούν σωστά από την επιδερμίδα μας. Άρα, Κωνσταντίνα, επιβεβαιώνεις ότι χρειάζεται ο καθαρισμός προσώπου. Καλά, αυτό δεν υπάρχει συζήτηση και ερώτηση πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι το πρόσωπό μας πριν χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε skincare προϊόν πρέπει να είναι καθαρό. Και καθαρό, γιατί καμιά φορά μας ρωτάνε, δεν σημαίνει να το βλέπω στο καθρέφτη και να λέω, εντάξει, δεν έχω μακιγιάζ, καθαρό είναι. Καθαρό μπορεί να φαίνεται ένα πρόσωπο, αλλά να μην είναι πραγματικά, γιατί μπορεί να έχεις υδρώσει, να έχεις βγει έξω και η ατμοσφαίρα. Μπορεί να τύχει, να ξέρεις, να το κάνει το τεστ, όπως εγώ, να είστε πολλές ώρες έξω με καθαρό πρόσωπο. Ναι, δεν αντιλέγω. Και είστε να πάρετε ένα βαμβάκι με νερό απλά και να δείτε ότι βγαίνει μαυρίλα. Ατμοσφαιρική ρήπη, το τι υπάρχει έξω. Φυσικά πρέπει πριν κάνουμε skincare να καθαρίσουμε πολύ, πολύ καλά το πρόσωπό μας. Ακόμα και αν είμαστε μέσα στο σπίτι, θα πω εγώ, γιατί πολλές φορές μου γράφουν «Μα δεν πάω πουθενά, μόνο μαγείρεψα, καθάρισα και είδα λίγο τηλεόραση». Μόνο που υπάρχει στο χώρο, υπάρχει η οικιακή σκόνη, υπάρχουν οι ατμοί από το μαγείρεμα, ακόμα και αυτά που δεν βλέπουμε από τα καθαριστικά μας, ειδικά αν είναι πάρα πολύ ισχυρά, έτσι, πρέπει να προσέχουμε και να προστατευόμαστε πλήρως ακόμα και μέσα στο σπίτι, κάνοντας καθαρισμό πριν κάνουμε skincare. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και η πρώτη
Αλλαγή, αν κάποιος μέχρι χθες δεν χρησιμοποιούσε ένα καθαριστικό και ένα τόνερ, να ξεκινήσει να βλέπει αυτό που θέλει να δει. Πιο καθαρό πρόσωπο, πιο ενυδατωμένο και πιο λαμπερό. Θα βοηθήσει και θα συνδράμει και το καθαριστικό σου, Κωνσταντίνα, γιατί έχει και κυλίσματα τα οποία είναι αντιοξειδωτικά και είναι βασισμένα για να ενυδατώνουν και όχι να τραβούν το δέρμα. Και είναι ένας αφρός που είναι ικανός να αφαιρέσει και μακιγιάζ. Μην ξεχνάμε την πρώτη φορά που το δοκίμασα, που είχα σμόκι μακιγιάζ και ήμουνα σε live και να μου λέει η Κωνσταντίνα, δοκίμασέ το απόψε. Και της λέω, Κωνσταντίνα μου, έχω κάνει σμόκι μακιγιάζ με eyeliner. Άστο να το δοκιμάσω άλλη μέρα, γιατί θα βγω live. Όχι, όχι, μα κάνει και τη μακιγιάζ, δοκίμασέ το. Και λέω, θα το βγάλει το δικό μου το σμόκι που είναι, λες και είναι στόκος για τον τοίχο. Και το έβγαλε μπροστά στα μάτια του κόσμου, στο σπίτι στο χωριό, και πραγματικά πρέπει να πούμε μπράβο γι' αυτό, γιατί είναι δύσκολο να πετύχεις δεμακιγιάς με καθαριστικό σε μορφή αφρού. Είναι. Αυτό. Είναι ένα σαπούνι το οποίο όχι το αδιάβροχο, εντάξει, μακιγιάς, αν και και αυτό δουλεύει πολύ καλά και στο αδιάβροχο, όχι να το βγάλει εντελώς, να μην λέμε και ψέματα, αλλά στο μακιγιάς, ακόμα και το έντονο, βγάζει τεράστια ποσότητα από αυτό, αν όχι όλο. Δηλαδή, εγώ που δεν ξέρω να βάφουμε ιδιαίτερα, το βγάζει όλο. Σε ένα πολύ επαγγελματικό μακιγιάζ θα αφήσει μόνο ό,τι έχει βάλει σε αδιάβροχο σε μία μικρή ποσότητα. Αδιάβροχο δεν το έχω δοκιμάσει. Ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Το έχω βάλει σαν δεύτερο βήμα μετά από κάτι με ελαιώδες σύσταση ή κάποιο μπάλμι αυτό, για να λέμε την αλήθεια μας. Αλλά αυτό το μακιγιάζ που είχα κάνει ήταν με basic, με την σέρια από τη μάσκαρα, με τις σκιές της γκρι από δεν θυμάμαι ποια εταιρεία. Ήταν όμως, ήταν perfect, ήταν επαγγελματικά τα προϊόντα. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, επόμενο βήμα στη σημερινή ρουτίνα. Να πούμε εδώ στις φίλες και στους φίλους ότι είναι το τόνερ. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το δείξω, το τόνερ. Αλλά το τόνερ έρχεται, Κωνσταντίνε. Ναι, θα μας πεις δύο λόγια. Έρχεται. Το τόνερ είναι σε μια πάρα πολύ καλή ωραία έτσι φάση του. Που πολύ σύντομα, τέλος πάντων, είπαμε, μέσα στον επόμενο μήνα, πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμο. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που έχουμε δοκιμάσει πάρα πολύ καιρό. Απλά επειδή θέλουμε όλα να γίνονται έτσι όπως το θέλουμε, εννοείται, και επειδή πρώτα γίνονται οι έλεγχοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο βαθμό σχεδόν όλοι, ρε παιδί μου, περιμένω ένα τελευταίο αποτέλεσμα, έπειτα παίρνουμε τα ενεργά συστατικά και ξεκινάει η παραγωγή τους. Είναι στη φάση της παραγωγής, ας πούμε, που μαζεύουμε τα ενεργά συστατικά. Πιστεύω μέσα στον επόμενο μήνα, μετά από δεν ξέρω πόσους μήνες, θα είναι έτοιμο. Και είναι πραγματικά συνταγή άνω σε αυτό το τόνερ. Όλο έβαζε και έβαζε εκεί μέσα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν ξέρω, ο κόσμος άμα κουράζεται, αλλά είναι η αλήθεια αυτή. Το τόνερ έρχεται. Κρατάμε αυτό. Το τόνερ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το βαμβάκι μας για τους παραδοσιακούς τύπους και φίλους του βαμβακίου, αλλά και με το χεράκι μας. Ναι. Σαν να το περνάμε σαν έξτρα βήμα στη ρουτίνα μας. Αυτό να πούμε, και όταν έρθει θα πούμε και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία στρεσογόνα κατάσταση μπροστά μας, έχουμε βγάλει σπυράκια λόγω θέμα ορμονών, λόγω θέμα το ότι η ροδόχρους έχει λίγο ξεσπαθώσει την τελευταία περίοδο, πέσει στη ζωή κάποιων. Έχουμε όμως και εφήβους ή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα μία φορά το μήνα, όπως το είπες, ή κατά τη διάρκεια της έμεινος ρίση ή κατά τη διάρκεια εκεί της ορυξίας, που έχουν βγάλει ένα-δύο σπυράκια και θέλουν αυτά τα ένα-δύο σπυράκια να τα εξοντώσουν χωρίς να τα πειράξουν. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν θα πάω σε ένα σπυράκι που έχω πειράξει, καταρχήν δεν τα πειράζεις, τα αφήνεις και τα κάνουν τον κύκλο τους και φεύγουν. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε τα σπυράκια, θέλουμε να τα μαράνουμε. Θέλουμε να τα κατευνάσουμε, όχι να τα ερεθίσουμε. Πειράζοντάς το, μόνο θα ερεθίσεις και το ίδιο και τη γύρω περιοχή να εξαπλωθεί. Και μετά, την άλλη μέρα, μέσα σε 48 ώρες θα έχεις βγάλει άλλα 5 κάθε φορά που πειράζεις ένα σπυράκι. Ας το πούμε, γιατί έτσι μπορεί να μας βλέπει και κάποιο παιδάκι, κάποιος έφηβος ή κάποια μανούλα να το πει έτσι σαν συμβουλή στον εαυτό της ή
στα παιδιά της. Εντάξει, και λοιπόν. Σε ανοιχτές πληγές, να πούμε, είναι και σύσταση αυτή. Δεν βάζουμε γλυκό λιπόξι. Δηλαδή, είναι κρίμα και έτσι αφαιρείται μια πολύ δυνατή δράση. Δεν θα πάω, άμα έχω πειράξει ένα σπίτι το οποίο τώρα είναι και ρεθισμένο και έχει γίνει και πληγούλα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε τώρα με την Άννα για να το μειώσουμε και να το εξαφανίσουμε. Επίσης, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό που θα κάνουμε τώρα, επειδή μιλάμε και είμαστε νομίζω όλοι ενήλικες εδώ, αν δεν εξασφαλίσουμε μετά στη ρουτίνα μας ότι θα βάλουμε, ναι, αντιλιακό. Βέβαια. Και όχι ένα αντιλιακούλι, έλα μωρέ εντάξει έβαλα λίγο, θα βάλεις αντιλιακό που θα είναι κατά προτίμηση υψηλής προστασίας και αν έχει και αδιάβροχη σύσταση ακόμα καλύτερα. Εντάξει, εγώ θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το Healthy Stick με αντιλιακό δείκτη 50 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 3 ετών και πάνω και μόνο και μόνο με αυτό που θα δείτε τώρα θα καταλάβετε ότι εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε το κολπάκι με την πατονέτα και το Dragons και θα γίνει και πρώτο σαν θεραπεία, αλλά σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντιλιακό. Γεννιούνται πάρα πολλές ερωτήσεις, Κωνσταντίνα, μετά από κάθε live, μετά από κάθε ρουτίνα, μεικτές που ζητάνε κτλ. Και το Dragons, όταν θα βγάλω σπυράκι, είναι πάντα, ναι, μαζί μου. Βάζεις λίγο Dragons και πάει το σπυράκι. Το έχουν μάθει εδώ, το γράφουν, βλέπεις. Όταν βγάζεις σπυράκι με το Dragons, φεύγει. Το γράφουν τα κορίτσια και τις ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορούν όλοι να πάρουν 500 προϊόντα για τοπική χρήση, με κρέμα, με ρολάκι και με αυτά και τους καταλαβαίνω. Γι' αυτό και εγώ σκέφτομαι έξυπνες πρακτικές λύσεις. Τι άλλο έχουμε με γλυκολικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά να μην είναι πολύ ισχυρό, για να μπορεί να το κάνει και μία μαμά στο παιδί της? Έχουμε τον Dragons. Αλλά θέλει αντιλιακή προστασία μετά οπωσδήποτε, εντάξει, και όταν θα το κάνουμε αυτό να γίνει πρώτα απ' όλα αυτό στο δέρμα, για να έρθει να κάνει τη δουλειά του το γλυκολικό. Άρα, παίρνω το Dragons, παίρνω την πατονέτα μου, εμποτίζω. Τρεις έβαλα, εντάξει. Πάω πάνω και μετράω μέχρι το 6, όπως το κάνουμε πάντα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τέλεια. Έχω κι άλλο όμως εδώ. Εγώ που δεν έχω πατονέτα, θα το κάνω τοπικά. Θα το κάνω με το δάχτυλό μου και λίγο. Ναι, φυσικά. Εννοείται ο καθένας όπως θέλει να το κάνει. Αλλά όταν... Επειδή είμαι στο γραφείο, εγώ θα το δείξω με κινήσεις. Έχω στάξει στο χέρι μου και το κάνω στα σπυράκια αυτά που έχω βγάλει και εγώ σε αυτή τη φάση. Το ίδιο θα κάνω και όπου έχω παναδούλα, έτσι. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το λέμε, αυτό νομίζω εννοείται. Εκεί λοιπόν που έχω το σπυράκι και παραδίπλα έχω την παναδούλα, πάλι θα το κάνω και θα μετρήσω μέχρι το 6. Και αυτό ήτανε. Δεν θέλει κάτι άλλο. Είτε λοιπόν tap 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 τοπικά όπως κάνει η Κωνσταντίνα τώρα όπου εντοπίζει κάποια τέλεια, κάποιο σπυράκι που πάει να βγει, είτε στην πανάδα μου. Αν όμως θα είναι πρωί ή μεσημέρι, σας παρακαλώ, όχι σε όλο το πρόσωπο όπως το βάζουμε, ναι, το βράδυ στη θεραπεία, έρχεται με πολύ ωραίες οδηγίες και τρόπους χρήσης των Dragons, σας λέει σειρά τοποθέτηση, σας λέει τι να προσέχετε και πότε χρησιμοποιείτε. Μόνο τοπικά πρωί ή σε ενδιάμεση, εντάξει, όπως το κάναμε τώρα. Και μετά θα κάνουμε κανονικά τη ρουτίνα που είπαμε, που θα λύσει και θα βοηθήσει όλους και όλες. Πρώτο προϊόν, ποιο θα είναι πάντα? Το Bright Eye. Έλα. Το μαγικό μου ραβδάκι είναι αυτό. Το μαγικό μου ραβδάκι. Τι φωτογραφία είναι, πες μας λίγο για τη φωτογραφία και για τη φίλη μας. Είμαστε λοιπόν από την Κύπρο, η οποία μας έστειλε πάρα πολύ ενθουσιασμένη το μήνυμα αυτό, όπως και άλλη μια φίλη που μου στείλε σήμερα, αλλά δεν την έχω αναρτήσει τη φωτογραφία της, γιατί είδε την φωτογραφία αυτή, είπε και θέλω να σου δείξω και εγώ τη δική μου. Μετά από συστηματική χρήση, περίπου 2 μήνες, δηλαδή γύρω 40 μέρες μου είπε, είδατε αυτή τεράστια διαφορά τόσο κάτω, στις λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια, τόσο και στις σακούλες, στις πλαϊνές ρητίδες στο πόδι της σχήνας, στην ανόρθωση του βλεφάρου. Όμως η συγκεκριμένη φίλη μας, που πρέπει να το πούμε, το χρησιμοποιεί το προϊόν και το Bright Eyes και τη Euphoria 40 μέρες πρωί και βράδυ, καθημερινά. Θεραπευτικά. Καθημερινά. Ακριβώς. Οπότε να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα αποτελέσματα είναι φανερά. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Σιγά σιγά με τον χρόνο
Σε άλλες κυρίες μπορεί να δράσει ακόμα πιο γρήγορα. Σε άλλες μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο. Τα αποτελέσματα σίγουρα θα φανούν, γιατί έχουν συστατικά τέτοια που δεν υπάρχει περίπτωση να μην δούμε αποτελέσματα. Η Euphoria και το Bright Eyes έχουν πολύ ξεχωριστές υφές, οι οποίες είναι φτιαγμένες ειδικά για να δούμε τα αποτελέσματα όσο πιο σύντομα γίνεται. Εντάξει, το Bright Eyes το ξέρουμε όλοι, ότι το έχει βαφτίσει και ο Λουσιάνα, μαγικό ραβδάκι. Μέχρι και στα άρθρα που γράφουν για τον Ωρόρα, μαγικό ραβδάκι το λένε το προϊόν. Μα έτσι το γνωρίσαμε. Έτσι αυτό μου βγήκε να πω, αυτό είδα. Δεν είχα ξαναδεί το φρύδι μου να ανεβαίνει τόσο πολύ. Αυτό στο συνδυασμό με την Botox, θα το λέω για πάντα, ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Αυτό και στην γειτόνισσά μου που ήρθε χτες, της πρότεινα ότι θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικότερα το Bright Eyes μπαίνει παντού. Μόνο στο φαΐ. Μόνο στο φαΐ δεν μπαίνει. Είδα αυτό. Μόνο στο φαΐ. Δεν το βάζουμε στο ψωμί. Έβλεπα, άκουγα. Α, ήσουν χτες το βράδυ στο after. Ήμουνα. Πολύ ωραία πέρασα. Ήταν αρρώστο, να ξέρετε. Καλέ, εγώ λέει 60, το ένα μάτι ήταν πιο κλειστό και ξαναβρήκα το βλέμμα μου. Τι να λέμε τώρα. Αχ, βρε Ντέπη μου, τι ωραία. Τι ωραία. Γυναίκες, πόσο χαίρομαι. Παρόπτωση, μας έχουν στείλει μηνύματα ότι έχουν δει τεράστια διαφορά. Στη βλεφαρόπτωση, στις λεπτές γραμμές. Θέλει υπομονή, να το βάζετε και στο ψυγείο, όπως λέει και η Άννα, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην σας φαίνεται, να λέτε εντάξει τώρα, όταν κρυώνει η μπύλη, είναι σαν την κρυοθεραπεία. Βοηθάει πραγματικά να ισχύει. Ειδικά στη σύσφυξη και στη λίανση και το υαλουρονικό, το να εισχωρεί παγωμένο και να κατεβαίνει όσο πιο μέσα γίνεται στην επιδερμίδα και να ενσωματώνεται, είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό. Και εννοείται το βάζουμε και ρινοβαριακές, το βάζουμε μεσόφριο, το βάζουμε μέτωπο και θα το βάλουμε και πάνω στα χιλάκια μας. Γιατί θέλουμε και εδώ. Είδες που έχουν έρθει στη μόδα τα Russian ναι. Lips, που πάνε και κάνουν τα Russian Lips, σκέψου τώρα εδώ, ενυδατώνω, γεμίζω και ανασηκώνω. Πώς θα είμαστε με καθημερινή χρήση και στα χυλάκια, με το Beautify το πεπτίδιο. Το αφήνω σε εσάς, στη φαντασία σας. Άρα, πρώτο, όταν θέλουμε να δράσει θεραπευτικά, θα έρθει το Bright Eyes. Αν τώρα μας βλέπει μια νέα κοπέλα και βάζει μια νέα επιδερμίδα, γιατί τα φοράνε και τα αγόρια μας, έτσι, και βάζει πρώτο το Face Elixir, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ότι δεν θα λειτουργήσει το ένα με το άλλο, κανένας φόβος να το πω καλύτερα. Απλά, οι λίγο πιο όριμες επιδερμίδες ας προσπαθούν το Bright Eyes να το βάλουν πρώτα στη ρουτίνα τους. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό? Face Elixir, μιλάμε για τον αγαπημένο μας ορό, επίσης από τους πιο best-seller ορούς που υπάρχουν στην εταιρεία μας. 12% υαλουρονικό και κολαγόνο. Λεπτόρευση. Αυτά είναι τα πιο βασικά σε υψηλά ποσοστά, να πούμε έτσι, ναι, Κωνσταντίνα. Βέβαια. Να μην πούμε ότι είναι μόνο αυτά. Έχουμε μέσα σεντέλια, σεντέλια ασιάτικα, έχουμε ρόδο δαμασκού, έχουμε ένα σωρό ωραία συστατικά τα οποία θα συνδράμουν στην μέγιστη ενυδάτωση και ελαστικότητα της επιδερμίδας. Δηλαδή θα έχουμε την ενυδάτωση σε βάθος και αυτό που θέλω να δω με την ενυδάτωση θα είναι η λάμψη και η σφριγγυλότητα που θα νιώσουμε στην επιδερμίδα μας, ειδικά στην περιοχή που το χρειάζεται περισσότερο, όπως είναι, ας μην κρυβόμαστε, το οβάλ, το περίγραμμα, ο λαιμός, στις πιο όριμες επιδερμίδες. Έτσι, οπότε εκεί άμα θέλω και έχω χρόνο, είτε με ένα εργαλείο, είτε με τα χεράκια μου που είναι από τα καλύτερα εργαλεία που διαθέτουμε και τα έχουμε πάντα εύκαιρα και μαζί μας, να κάνουμε έτσι και λίγες ωραίες κινησούλες. Απορροφήθηκε. Απορροφήθηκε αμέσως. Το δέρμα σου θα το απορροφήσει αμέσως και θα αρχίσεις να νιώθεις τη φρεσκάδα από μέσα προς τα έξω. Απαραίτητο λοιπόν σε κάθε ρουτίνα, αυτό που λέμε πάντα, είναι το υαλουρονικό σας. Να βρείτε αυτό που θα σας ταιριάζει και θα σας δώσει και άλλα ωφέλη μαζί με την ενυδάτωση που χρειάζεται το δέρμα. Επόμενος ορός τώρα, που θα πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι επιδερμίδες, οι πιο νεαρές, μπορούν να το παραλείψουν. Οι επιδερμίδες, οι φίλες, εδώ οι συμμαθήτριές μου όλες, εννοείται ότι δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτό. Το άρωμά του λέει, πού το πας, δεν με βλέπεις που κάνω έτσι. Την ώρα που μιλάει
η Κωνσταντίνα και αναλύει τα ιστορικά. Εγώ σας κάνω έτσι. Και γιατί σας κάνω έτσι? Γιατί θα ξυπνήσεις τόσο ωραία αν το βάλεις στη ζωή σου, η μυρωδιά. Ξέρεις, τα πάντα, εγώ έχω μια δυναμία στα αρώματα, η Κωνσταντίνα το ξέρει. Τα πάντα όλα, για να σου κάνει και λίγο motivation να τα φοράς, πρέπει να σε τραβάνε και τα αρώματά τους. Είναι πολύ σημαντικό. Να σου ξυπνάνε έτσι ωραίες αισθήσεις. Αυτό που έχω πει πολλές φορές είναι ότι ένα προϊόν, όταν το παίρνεις, όταν το δοκιμάζεις, ένα φαρμακείο σε ένα κατάστημα, πρώτα πιάνεις μία συσκευασία και λες: ωραία συσκευασία. Μετά το κάνεις, το ανοίγεις, το μυρίζεις, λες: αχ, τι ωραία μυρίζει, και μετά βλέπεις τα αποτελέσματα. Ανάποδα ίσως από θέμα ποιο είναι πιο σημαντικό, αλλά η αλήθεια αυτή είναι, γιατί τα αποτελέσματα δεν μπορεί να τα δεις σε ένα προϊόν που μόλις έχει πιάσει το χέρι σου. Άρα, αν το συμβεί το ανάποδο και το άρωμα είναι κακό, δεν θα σε νοιάξει ούτε το αποτέλεσμα. Γιατί τώρα να πάρεις. Ούτε τα συστατικά δεν θα δεις, και ας είναι τα συστατικά, γιατί άμα δεν ανέχεσαι το άρωμά του και να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς να το πάρεις. Έτσι, δοκίμασα ένα προϊόν πρόσφατα που είχα ακούσει πολύ καλά, πολύ καλές κριτικές, τα κορίτσια μου μαζί το αγοράσαμε, τους άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου μύριζε σαν μουρουνέλαιο λοιπόν αυτό. Δεν μπορούσα να το βάλω στο πρόσωπό μου, δηλαδή ήθελα πολύ να πάρω τα συστατικά και δοκιμάζω συνέχεια, αλλά... Αυτό μου μύριζε, όποιος ξέρει το μουρουνέλαιο, αυτό που μου έδινε η μαμά μου μικρή να το πίνω. Το έχουμε πάρει κι εμείς, το έχουμε δώσει στα παιδιά μας, το ξέρουμε, δεν είναι ευχάριστο. Γι' αυτό τα βγάζουν τώρα σε ζελεδάκια με αρωματικές και τέτοια, γιατί δεν είναι ποιος θα το πει έτσι όπως το πίναμε εμείς, Κωνσταντίνα. Δεν γίνεται. Για το ευχαριστηθεί το προϊόν πρέπει να το νιώθεις, ρε παιδί μου, έτσι κάπως ωραία πάνω σου. Και τώρα... Συνεχίζουμε. Α, το έδειξα. Με τι όμως, με τι? Τώρα που είπες σου έδινε η μαμά σου μουρουνέλαιο. Μπράβο. Άσε. Στη μαμά Βάλια και για το μουρουνέλαιο. Και μπράβο στη μαμά Βάλια και για την αρχή, ας πούμε, σε μία νέα σελίδα, θα πω εγώ, που έκανε η Aurora με το Mom Instant Lift Secret. Αυτό ήταν η αρχή, παιδιά, για την Aurora, για την Κωνσταντίνα, πέρα από τη βιταμίνη Α, τη ρετινολάρα με τα μικροσφαιρίδια που είχαμε όλοι, να σκεφτεί η Κωνσταντίνα πάρα πολύ σοβαρά, να εμπνευστεί από τη μαμά, να ξεκινήσει να κάνει και τα πιο, πώς τα λέμε εμείς στη γλώσσα μας, τσίτα, μπόμπα, τέντα προϊόντα. Γιατί και οι μαμάδες έχουν ψυχή, έτσι δεν είναι? Έτσι ήταν ακριβώς η έμπνευση του συγκεκριμένου όρου. Ήταν απέτηση βασικά, να πούμε την αλήθεια. Και έτσι βρήκαμε λοιπόν και αυτά τα ενεργά συστατικά που έχουμε πει, τα θαλάσσια και βοτανικά πολυμερή που προέρχονται από τα φύκια, αυτά τα giant, τεράστια φύκια στον Ατλαντικό, πυριφέρα λέγονται, τα οποία μας έχουν δώσει μέσα από εργαστηριακούς ελέγχους το συστατικό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει στο μέγιστο ποσοστό, που βοηθάει στην άμεση σύσφυξη του προσώπου, μέσα στα πρώτα 10 λεπτά βλέπετε τεράστια διαφορά. Αλλά δεν είναι μόνο η σύσφυξη του προσώπου που προσφέρει το συγκεκριμένο σέρουμ, το οποίο πραγματικά έχει αγαπηθεί μόνιμα, δηλαδή προσπαθώ πάρα πολύ για να μην βγει sold out, αλλά έχω βρει τους χρόνους μου. Έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, είναι νομίζω, επειδή κοιτάω συνέχεια τις σειρές, το τρίτο πιο αγαπημένο προϊόν μετά το Bright Eyes, την Botox, είναι το Mom's Instant Lift. Η διαφορά που βλέπουμε από τις πρώτες 3 ημέρες και πολύ να σας πω είναι ότι το πρόσωπό μας έχει γίνει τόσο απαλό, σαν μάρμαρο, σαν να ρίχνεις νερό πάνω σε μάρμαρο. Δηλαδή έτσι θα το αισθανθείτε το πρόσωπό σας. Εγώ δεν θα ξεχάσω την περιγραφή σου την πρώτη φορά στην παρουσίαση αυτού του προϊόντος, που είχες πει κάτι και λέω, Χριστέ μου, πώς το σκέφτηκε έτσι να το παρομοιάσει. Και μετά από τον πολύ καιρό που ερχόντουσαν και μας το λέγανε και στην έκθεση και αυτά, σου λέγανε, καλά ρε Κωνσταντίνα, τι έχεις βάλει μέσα, θυμάσαι? Είναι λες και τρίβεις το δέρμα σου με ένα μπάφερ, με ένα γυαλόχαρτο, και εκεί που ό,τι επιδερμίδα είχες, τραχιά, ξηρή, άγρια, θυμάσαι κάτι λαιμούς? Θυμάσαι κάτι λαιμούς που βλέπαμε και λέγαμε, μα δεν σημαδίζει αυτός ο λαιμός με αυτό το πρόσωπο? Γιατί? Και μας έλεγαν, έχω το face elixir, έχω την caviar, αλλά νιώθω ότι θέλει κάτι άλλο. Και μόλις τους είπαμε και βάλανε το MAMS, και ειδικά στο λαιμό λίγο περισσότερο οι επιδερμίδες με τραχύτητα, με ξηρότητα, έτσι με άγρια υφή και σύσταση, πόσο με ομογενοποιήθηκαν και πώς μετά στην επόμενη έκθεση ήρθαν και είχαν άλλο δέρμα στο σύνολό.
Δεν είναι φανταστικό. Είναι το MAMS, είναι ένα προϊόν το οποίο ό,τι ρουτίνα και να κάνετε, με οποιασδήποτε εταιρεία ρουτίνα, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μέσα. Αυτό που δίνει στο πρόσωπο, έτσι πως εξισορροπεί τα πάντα στην επιδερμίδα μας πάνω. Και πώς λιένει, πώς λιένει ακόμα και τις πιο σαγρές επιφάνειες. Ακόμα όταν βγήκε αυτό το προϊόν, ερχόταν καλοκαίρι μετά και λέω της Κωνσταντίνας, είναι το πρώτο καλοκαίρι που δεν έχω γεμίσει υδροτσίλα και δεν έχω αλλάξει κάτι, τα ίδια προϊόντα, απλά είχα προσθέσει το MAMS. Και της λέω, πιστεύω ότι το MAMS είναι αυτό που μου έχει κάνει, είδες που έρχονται κοντά στην έκθεση και μου λένε, έλα, κούνα τα φρύδια σου να σε δω. Και εγώ τους κάνω έτσι. Ρε, πώς γίνεται το δέρμα σου να είναι χαρτί, πώς γίνεται να είναι χαρτί. Πόσο σημαντικό ρόλο λοιπόν, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, παίζει ότι ακόμα και σε μια δύσκολη φάση, στρεσογόνα, με σπυράκι, με αυτό γιατί άνθρωποι είμαστε, να παραμένει όμως το δέρμα σου λίγο, καθαρό και ομοιόμορφη υφή. Να θέλεις να σε χαϊδεύεις, να θέλεις να σε περιποιείσαι. Οπότε όποιοι δεν έχουν βάλει το MAMS, το μπορούν να το έχουν σε κάθε ρουτίνα και να πούμε ότι ούτε χρόνος αναμονής θέλει, ούτε θέλει περιορισμούς με ρετινοειδή, με το μάγο μας, με τον κόπερ, ταιριάζει με όλα και με το βάιταμιν κοκτέιλ μας, έτσι. Ναι, ναι. Βρε κορίτσια, είναι όλα τόσο απαραίτητα σε εμάς που οι ρουτίνες πρέπει να κρατάνε ώρες. Ντέπι, αν δεν μιλούσαμε, αυτή η ρουτίνα που κάνουμε τώρα, είναι, επειδή την έχω βγάλει TikTok, ναι, είναι του 7 ναι, ναι. Για να λειτουργήσει. Να λειτουργήσουν όλα σωστά και να απορροφηθούν όλα σωστά και να έχει απορροφηθεί και η κρέμα σου και να βάλεις αντιλιακό, είναι του 7 λεπτού. Σκέψου, μαζί με το MAMS, έτσι, δεν έβγαλα ρουτίνα για τις νεαρότερες, θα βγάλω σε επόμενο βιντεάκι. 7 λεπτά, πρωί και βράδυ βεβαίως μπορείτε να τα κάνετε αυτά και όποιος έχει θέματα με πόρους, με σπυράκι και θέλει ένα τσικ παραπάνω στην αντιγύρανση, αυτό που βάλαμε τοπικά πάνω στο σπυράκι, θα το βάλει και θα το προσθέτει 2-3 φορές τα βράδια μόνο, στη βραδινή ρουτίνα, αλλά μπορεί με τα ίδια προϊόντα, χωρίς πάλι κανέναν περιορισμό και κανέναν χρόνο αναμονής. Γιατί καταλαβαίνω, το ζω τώρα και εγώ πιο έντονα από ποτέ, ότι οι χρόνοι όσο πάνε και περιορίζονται. Εντάξει, οπότε σίγουρα με αυτή τη ρουτίνα θα γλιτώσετε πρωί, βράδυ και χρόνο και κόπο και θα βλέπεις το δέρμα σου πώς σε ευγνωμονεί με όλα αυτά τα ενεργά. Αυτό. Είναι τα σέρουμ της Αουρόρα, να πούμε, για όσους αγχώνονται, είναι οι υφές τους τέτοιες που δεν είναι καθόλου λιπαρές. Κατευθείαν θα σας απορροφηθούν και δεν θα σας κάνουν να περιμένετε και να περιμένετε και να περιμένετε για να βάλετε το επόμενο προϊόν. Είναι φτιαγμένους ώστε να εισχωρούν στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας άμεσα. Mm-hmm. Μπαίνει π.χ. και σε σπυράκι μεγάλο στην πλάτη, αγαπημένη. Άλλη μια φορά να το πούμε και για όσους ίσως δεν το ξέρουν. Οποιοδήποτε προϊόν είναι προσώπου μπορεί να μπει στο σώμα. Οποιοδήποτε προϊόν είναι ματιών μπορεί να μπει στο υπόλοιπο πρόσωπο. Δεν ξέρω, έτσι κάτι θυμήθηκα. Οποιοδήποτε προϊόν είναι προσώπου μπαίνει στο σώμα, δεν μπαίνει στα μάτια. Και όταν λέμε δεν μπαίνει στα μάτια, δεν μπαίνει σε αυτήν εδώ την περιοχή. Στο πόδι χήνας, με προσοχή, τοπικά, σταγόνα-σταγόνα. Αν είδατε εσείς λίγο πονηρές γατούλες που έχουμε εδώ, εγώ πάντα το Mom Instant, πριν το απλώσω σε όλο το πρόσωπο, το βάζω λίγο στο πόδι χήνας, για να μου κάνει και εκεί τη βοήθεια μαζί με το Bright Eyes, έτσι. Οπότε εννοείται ότι το Dragon's μπορείτε να το βάλετε και τοπικά πάνω στα σπυράκια και στην πλατούλα, αλλά και μπροστά στο στέρνο που καμιά φορά θα βγάλουμε. Εννοείται όμως ότι θα βάλουμε καλή αντιλιακή, αν μείνει εκτεθειμένο το δέρμα μας στον ήλιο την άλλη μέρα. Το Bright Eyes, λέει, έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Μη μας μείνει τίκ, φοβάμαι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν μπορεί να σου μείνει τίκ, αλλά και να σου μείνει, ξέρεις κάτι, μόνο καλό θα κάνεις. Θα άρχισαι εκεί, θα τρίβεις, θα κάνεις το μασαζάκι σου, θα ενεργοποιείς τη μικροκυκλοφορία και όλα θα είναι τέλεια. Λοιπόν, να ξαναπούμε τη σειρά, Κωνσταντίνα. Έχει φανατικό να πω κοινό αντρικό το Bright Eyes. Δηλαδή, ένας άντρας, κανένα προϊόν να μην χρησιμοποιήσει από Aurora, θα βάλει οπωσδήποτε το Bright Eyes. Έχουμε πάρα πολλούς άντρες, ειλικρινά. Λοιπόν, σειρά. Ήμασταν Face Elixir, MAMS και Bright Eyes. Και η ρουτίνα λέγεται Problem Solver. Έτσι το βάφτισε. Η ρουτίνα που θα σου λύσει όλα τα προβλήματα, λοιπόν. Ποιο σέρουμ... Να τους ρωτήσουμε λίγο, έχουμε χρόνο. Ποιο σέρουμ πιστεύεις ότι έρχεται τελευταίο σε αυτή τη ρουτίνα και μετά κλειδώνουμε.
Τελευταίο, αυτό το σέρουμ που θα βάλουμε τώρα είναι το τελευταίο σέρουμ που θα βάλουμε σε αυτή τη ρουτίνα. Ποιο θα βάζατε εσείς για να δούμε οι αουρορικές και οι αουρορικοί? Μέχρι και η μικρή μου λέει, μου είπε, μαμά να πάρεις το μαγικό ραβδάκι. Θα συγκινηθώ. Γεια σας, λέει η Μαρία Γιανοπούλου. Είναι δερματολογικά ελεγμένα. Φυσικά είναι δερματολογικά ελεγμένα. Όλα τα προϊόντα της Aurora είναι δερματολογικά ελεγμένα και έχουν μάλιστα, όχι μάλιστα, εννοείται, πρέπει να εννοείται αυτό, όλους τους ελέγχους και είναι φυσικά πιστοποιημένα στον ΕΟΦ και φτιάχνονται σε πιστοποιημένα στον ΕΟΦ εργαστήρια. Δηλαδή αυτό είναι, δεν είναι κανονικά, δεν πρέπει να το... Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν κανονικά, κανονικά βέβαια, έτσι, υπάρχουν και κάποια που κυκλοφορούν, δεν υπάρχουν σε εμάς όμως, δεν θα τα δούμε ποτέ, έχουν απαντήσει ήδη. Εγώ αυτό που θέλω να πει σε αυτό το σημείο, όχι για την ερώτηση της φίλης, γενικά προς ενημέρωση μέχρι να τους δώσουμε λίγο χρόνο να απαντήσουν, για πόσο της εκατό φυσικότητα πάνω κάτω μιλάμε στα προϊόντα της Aurora Κωνσταντίνα, έτσι γενικά, μην πεις ένα προϊόν, γενικά να κάνουμε λίγο έτσι 2 λεπτάκια μέχρι να απαντήσουν και μετά να διαβάσουμε τις απαντήσεις για το τελευταίο σέρουμ στη ρουτίνα. Έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και ξέρει ακριβώς τους δείκτες φυσικότητας. Τα προϊόντα μας έχουν κατά μέσο όρο, για να μην πω άνω το 98%, θα πω άνω το 95%, που δεν τα έχω μπροστά μου τώρα, αλλά άμα εσείς τα έχουμε σε κανένα χαρτί. Λοιπόν, μπορούμε να τα πούμε κιόλας, έτσι μια γρήγορη ματιά, έτσι πόσα... 100% και να πούμε από πού χάνουν και όλα τη φυσικότητα κάποια προϊόντα. Δηλαδή και φυσικότητα, φυσικά, μπορούν να τη χάσουν κατά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό από κάποιο συντηρητικό. Το οποίο φυσικά όμως το συντηρητικό αυτό μπαίνει σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό και είναι αναγκαστικό να μπαίνει για να μην χρειάζεται να παίρνουμε ένα προϊόν. Θα χαλάσει το προϊόν, θα κρατούσουν τα προϊόντα 10 μέρες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή από το κολέγιο τότε στην κοσμητολογία. Μόνο αυτό. Όταν μπαίνουν αυτά τα συγκεκριμένα συντηρητικά που διαλέγουν πάντα τα καλύτερα ποιοτικά, μπαίνουν και για άλλους λόγους, γιατί τα προϊόντα έχουν την τάση να βγάζουν μικρόβια. Τα οποία όμως, για να μην βγουν, γι' αυτό και κάνουμε τόσους ελέγχους, πρέπει να μπουν κάποια μικρά ποσοστά συντηρητικών. Μετά μπορεί να μπουν κάποια μικρά ποσοστά αρώματος, που δεν είναι φυσικά τα αρώματα. Εκτός... Όχι τα αλλεργιογόνα όμως και τα εθέρια έλαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, έτσι. Αλλιώς δεν μιλάμε για φυσικά καλλιτικά. Και φυσικά κάποια συστατικά, όπως είναι η νιασιναμίδη, η βιταμίνη Α, όπως είναι τα πεπτίδια, τα οποία, όπως ξέρουμε, δεν φυτρώνουν στα δέντρα, δεν είναι φυσικά, είναι εργαστηριακά. Οπότε, με αυτά που... Συνθετικά. Θέλουν να μιμηθούν τα πολύ ισχυρά φαρμακευτικά που βγαίνανε, που ήταν με χημίες και με τέτοια. Τα παίρνουν λοιπόν και τα κάνουν συνθετικά. Αυτό. Δεικτικά, λίγο πιο απλά. Η Botox έχει 97% φυσικότητα. Η Botox... η αγαπημένη Botox, η Botox που ξεκινάνε όλοι η Aurora, όποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει κάτι από Aurora και θέλει να ξεκινήσει, δεν ξέρω αν με βλέπει η γειτόνισσούλα μου που μου φέρε καταπληκτική γαλατόπιτα χτες και την ευχαριστώ και της είπα ότι με αυτά πρέπει να ξεκινήσει, Bright Eyes Botox. Μόνο αυτά να βάλεις στη ζωή σου για αρχή και έχεις ενυδατωμένο δέρμα, δεν το συζητάμε έτσι, και έχεις ήδη το δικό σου γελωνικό και θέλεις να περιμένεις να το τελειώσει μέχρι να πάρεις το face έλξη και τα υπόλοιπα, σε 28 μέρες βγάζεις φωτογραφία και δεν πιστεύεις αυτά που θα δεις. Με αυτά ξεκίνησα και εγώ την Aurora πριν καν με γνωρίσει η Κωνσταντίνα, πριν καν ξέρει κανένας υπόλοιπος κόσμος το όνομά μου. Ο κόσμος με έμαθε με τη ρετινόλη και με το μαγικό ραβδάκι, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και από εκεί με βρήκε και η Κωνσταντίνα, από τα βίντεο που έκανε για αυτά τα προϊόντα. Ήσουν εξαιρετική. Και είσαι εξαιρετική, αλλά και ήσουν εξαιρετική. Δηλαδή, ήταν τεράστια διαφορά όταν άκουσα το πρώτο βιντεάκι της Άννας να μιλάει. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Το έχουμε πει επίσης πολλές φορές. Γιατί δεν γνωριζόμασταν με την Άννα όταν έδειξε τα προϊόντα και όταν είπε ότι επιλέγει τα προϊόντα μου. Απλά ήμουν στο αυτοκίνητο και έβαλα να ακούσω, γιατί μου είχαν στείλει πολλές κυρίες τα βιντεάκια της Άννας. Τι λέει, ποια είναι αυτή η αισθητικός μας και τι λέει για εμάς. Και είχε μιλήσει, και μιλάει ακόμα, αλλά τότε είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια και δεν ήταν ότι απλά μας είπε είστε οι καλύτεροι και εμείς χαρήκαμε και είπαμε άρα και η Άννα είναι καλύτερη. Είναι το τι ήξερε και πόσες γνώσεις είχε για κάθε ένα που περιέγραφε. Ήτανε, είναι και θα είναι πέρα από εξαιρετική σπάνια. Πάμε στα ποσοστά, άσχημα εμένα. Πάμε.
Φυσικότητα στην Botox, λοιπόν. Στην Botox που αγαπάμε. Botox και ξερό ψωμί. Αυτό είναι το μότο μας εδώ. Έχω ένα τευτέρι εδώ της Αναστασίας που μόλις έκλεψα, που είχαμε γράψει τα συστατικά. Να πω ενδεικτικά, λοιπόν, για το Bright Eyes, το οποίο είναι στα 95% φυσικότητα. Να πω για την Face Elixir 94% φυσικότητα. Euphoria 93% φυσικότητα. Βιταμίνη C 96% φυσικότητα. Βιταμίνη Α 97% φυσικότητα. Δεν την προλαβαίνω, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Βιταμίνη σε, πάμε βάιταμιν κοκτέιλ. Βάιταμιν κοκτέιλ, να το βρω. Γιατί είναι και στο τευτέρι της. Βιταμίνη σε. Βιταμίνη σε, η κρέμα 96% και το... Πού το αρέσει η Αναστασία το κοκτέιλ. Α, το βρήκα. 93% φυσικότητα. Μάλιστα. Mom's Instant Lift, είστε έτοιμοι. Εδώ είμαστε. 98,24% φυσικότητα. Άρα μπορεί να μπει σε κάθε ρουτίνα. Ναι. Μπορεί να μπει σε κάθε ρουτίνα. Άφοβο. Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα. Δηλαδή τώρα, κρίμα να τα πάρουμε τώρα όλα μαζί ένα προς ένα. 95% γηφόρια. Γενικότερα όλα μας τα προϊόντα έχουν πολύ υψηλούς δείκτες φυσικότητας. Πάνω από 95%. Ας κρατήσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο που το λέμε όμως, για να το μάθει και ο κόσμος που ίσως δεν ξέρει τα ποσοστά και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι επειδή ακούω για μία από τις καλύτερες ελληνικές εταιρείες με δραστικά προϊόντα δερμοκαλλυτικά αυτή τη στιγμή, που υπάρχει και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά έχουμε βγει και παγκοσμίως, και μπράβο μας, μπράβο σας, να πούμε ότι πάντα θα κάνουμε... Πάντα θα κάνουμε patch ναι. test, έτσι. Πάντα θα κάνουμε ακριβώς. patch test. Ακόμα και με τον καθαριστικό αφρό, ακόμα και με το τόνερ που έρχεται. Ακόμα και με το μαγικό ραβδάκι, ακόμα με και τα... με όλα. Ναι, τα προϊόντα αυτό. Πρέπει να κάνουμε patch test, γιατί δεν ξέρουμε, γενικότερα, επειδή το καλλυντικό στην Aurora μπαίνει πάντα τα συστατικά σε πολύ υψηλά ποσοστά, δεν ξέρουμε πώς αντιδράει με τη δική μας επιδερμίδα. Δηλαδή, είναι το μπακουριόλ, είναι... το Better Skin είναι οτιδήποτε, πρέπει να το ελέγχουμε. Είναι ελάχιστες οι πιθανότητες, αλλά πάλι υπάρχουν πιθανότητες. Κάβια σέρμου θα βγάλετε. Αχ, δεν μπορώ, την αγαπώ. Αγαπάει πάρα πολύ το χαβιάρι η φίλη μας εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι απάντησαν οι περισσότεροι και οι περισσότερες σωστά στο επόμενο σέρμου που θα είναι το τελευταίο αυτής της ρουτίνας, της πανεύκολης ρουτίνας, που εννοείται για σας που θέλετε να δείτε τη σειρά και να τα ξαναπούμε. Η ρουτίνα θα περαστεί στα αρχεία του site για πάντα. Θα είναι εκεί και θα μένει εκεί κάθε φορά που θα θέλετε να βοηθηθείτε. Κάθε φορά που θα περνάτε ένα πρόβλημα, ένα στρες, μια κατάσταση, θα είστε στις μέρες του μήνα ή θα έρχονται οι μέρες του μήνα ή μόλις θα έφυγαν οι μέρες του μήνα, γιατί κάθε επιδερμίδα, είχαμε πει, είναι διαφορετική. Για ένα από τα αγόρια μας εδώ που μπορεί να περάσει κάποιο στρες στη δουλειά του, στη ζωή του γενικά, και εκεί που θα είχε καθαρίσει το πρόσωπό του, θα δει ένα-δύο σπυράκια και τους πιάνει πανικός και μου στέλνουν «Άνα, τι να κάνω», θα υπάρχει εκεί. Με πάρα πολύ αγάπη από την Κωνσταντίνα και από μένα, που ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μιλάμε και τα συζητάμε και ακόμα και το tip με την μπατονέτα με τον Dragons θα σας γράψει, εντάξει, οπότε μην αγχώνεστε, μόλις τελειώσει και σε story και στην ομάδα αλλά και στο site θα υπάρχει η σειρά και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε. Ακριβώς. Αυτό. Οπότε συνεχίζουμε με το Better Skin, το οποίο εντάξει. Μα δεν θα εντάξει. Ήταν problem solver ρουτίνα χωρίς τον Better Skin. Δεν γίνεται. Γιατί όμως, γιατί. Παίζει τόσο πολύ ρόλο, Κωνσταντίνα, αυτό που είπαμε, όχι τα συστατικά εδώ, δεν θέλω να πω για την εκτόινη, για την ιασυναμίδη, για προστασία από μπλε φώτα, για το ότι θα βελτιώσει τη φωτεινότητα αμέσως, θα δούμε μία ομοιομορφία, θα βοηθήσει με τους πόρους, θα επιλύσει ό,τι ατέλεια βρει στο πέρασμά του. Είναι σαν να περνάνε, όπως ξέρεις με τι θα το παρομοίαζα τον Better Skin, έχουμε πάει στα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα καταστήματα, που συνήθως υπάρχουν υπάλληλοι που σέρνουν ένα μηχάνημα που κάνει και σκούπισμα και σφουγγάρισμα και γυρίζει γύρω-γύρω και είναι σαν να κάνει και λούστρο μαζί. Ναι. Αυτό μου θυμίζει το Better Skin. Οι λόγοι όμως, πέρα από αυτό που βλέπουμε, πέρα από αυτό που νιώθουμε, πέρα από αυτό που κάνουμε, σε τι πράγμα πρέπει να δώσουμε από εδώ και πέρα σημασία, εκτός από τις ακτινοβολίες που έχουμε εξηγήσει
πάρα πολύ πόσο σημαντικές είναι για το μέλλον μας από νεαρή ηλικία, γιατί αυτό το σέρουμ πρέπει να μπει σε κάθε ρουτίνα, ακόμα και σε πολύ νεαρή επιδερμίδα, για τις επιδερμίδες μας το πιο... Α, να μην το πω. Το πιο. Να το πω εγώ. Κατάλαβα, για το skin metabolism. Είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιδερμίδας μας. Γενικώς, το Better Skin θα μπορούσε να, να το πούμε άλλο όνομα, Problem Solver. Αν βγει προϊόν Problem Solver, να ξέρετε, εμείς το πάμε πρώτη φορά εδώ πέρα, αν μας ακούει κανείς. Σου γράψανε πιο πάνω, πολλές φορές το Better Skin το θέλουν και σε κρέμα, να ξέρουν εκεί στα εργαστήρια. Κυρία Σταυρούλα, δεν ξέρω αν βλέπετε το live ή αν σας διαβάζουμε τα σχόλια έτσι. Κατά λάθος, επίτηδες καμιά φορά. Better Skin, λοιπόν. Το Better Skin, λοιπόν, πρόκειται για ένα παυσίπονο της επιδερμίδας μας, ειλικρινά, πέρα από τις ιδιότητες που αφορούν τη λεύκανση, που αφορούν τα σημάδια, την ακμή. Έχει έρευνες για την ακμή. Και τη σφιγματορροϊκή, έτσι. Και τη ροδόχρους, και την έντονη λιπαρότητα, και μετάσεις για εξέματα, μην το φοβηθείτε. Κοιτάξτε τι προσφέρει αμέσως με μία εφαρμογή. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλά συστατικά, τα οποία ένα προς ένα έχουν μπει σε τέτοια ποσοστά με τις έρευνες που έχουν γίνει σε αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 4D Whitening, το συστατικό, το οποίο έχει μέσα βλαστοκύτταρο ορχιδέας, πεπτίδια, ένα συστατικό που λέγεται HEPES και νέα συναμίδα, έχει μπει στο 5%, που είναι το ανώτερο ποσοστό, γι' αυτό και βλέπουμε τόσο έντονα αποτελέσματα. Και παράλληλα η εκτοήνη, η εσκήνη, το νερό από μπαμπού. Μιλάμε για συστατικά τα οποία είναι καταπληκτικά. Δεν γίνεται να μην δείτε τεράστια. Και την ιασυναμίδη μην την ξεχνάμε, γιατί παίζει πολύ ρόλο καθημερινά στο να διατηρήσουμε τη λάμψη μας και να μην τη χάσουμε και να νιώθουμε το δέρμα μας ότι μπουστάρει και τα ενεργά τα είδη υπάρχουν και αυτά που βάλαμε πριν, αλλά και αυτά που θα έρθουν μετά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Προετοιμάζει την επιδερμίδα μας όχι μόνο για τα προϊόντα που θα βάλω τώρα, αλλά γενικότερα μια κοπέλα που ξεκινάει το skin care και αποφάσισε να βάλει και βιταμίνη α και οξέα και συστατικά τα οποία δεν είχε ξαναβάλει. Με το Better Skin όλα αυτά θα απορροφηθούν πολύ καλύτερα, θα δημιουργήσει μια πολύ καλή βάση του skin care μας. Όχι βάση για να βάλουμε από πάνω, βάση του skin care μας για να κάνουμε την επιδερμίδα μας τόσο σφιγγυλή και απαλή όπως θα έπρεπε να είναι. Προστασία από μπλε φώτα έχουμε τώρα, είμαστε τώρα καλυμμένοι. Έχουμε και προστασία από μπλε φως, να πούμε, λόγω της εκτοήνης, η οποία έχει μπει στο ποσοστό αυτό που δίνει τις έρευνες πάλι για τον μπλε φως. Οπότε και από τον μπλε φως, τον Better Skin, τον Better Skin τα κάνει όλα. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να μην λείπει. Να πάρει βραβείο, αρχικά. Ναι, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Και με αυτό. Πιστεύω ότι τους έχουμε δώσει εμείς πρώτα, βέβαια. Έρχεται η ώρα να κλειδώσουμε με τις κρέμες μας. Πολλές ερωτήσεις. Όταν δεν κάνουμε τη μίξη, μία από τις δύο θα κάνει τη μίξη, για να δείτε τι ωραία γίνεται, για να τελειώσετε πιο γρήγορα ακόμα τη ρουτίνα, και μία από τις δύο θα τα τοποθετήσει, όχι με τη σωστή σειρά τοποθέτησης. Εδώ δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, καθώς οι υφές και στις δύο είναι gel cream. Εδώ έχουμε βέβαια gel trap που παγιδεύει και σαν να μαγκώνει στο σημείο που θα τη βάλεις και περιμένει εσένα να τη δουλέψεις, την πολυπεπτιδιακή λοιπόν ματιών. Και εδώ έχουμε φυτική την όλη μπακούτσιο σε gel cream σύσταση. Από η βάση της είναι βιολογική οργανική αλόη, συνδυασμένη με πανθενόλη και όμως νιασυναμίδη που αγαπάμε. Οπότε, οι συμμαθήτριές μου, ξέρεις, του δημοτικού και του νηπιαγωγείου, καλό θα είναι να ξεκινήσουμε, αν έχουμε το χρόνο. Αν δεν έχουμε το χρόνο, μπορείς να κάνεις την ανάμειξη που θα κάνει η Κωνσταντίνα μας. Ναι. Γενικότερα την ανάμειξη που θα κάνει η Κωνσταντίνα μας και όταν βιάζεστε και οι πιο νεαρές από εμάς, εκεί που μόλις βγήκατε δηλαδή από το μευτήριο, μπορείτε να κάνετε. Εμείς σε λίγο του δημοτικού μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να βγάλουμε μία μικρή ποσότητα για αρχή και να επωφεληθούμε στην περιοχή των ματιών και της νιασυναμίδης και του μπακουτσιόλ, αλλά και της αλόης και της πανθενόλης, χωρίς βέβαια να πάω εδώ πέρα, έτσι. Εδώ πέρα κινητό βλέφαρο και εσωτερικά θα πάω μόνο με τη γιουφόρια, αλλά πονηρά μεσόφριο και πάνω από το φρύδι και περιμετρικά,
μπορώ να πάω και μετά να πάρω τη γιουφόρια και να τελειώσω με την παπουτσιόλ σε όλο το πρόσωπο ή και την ανάμειξη, γιατί όχι. Έτσι μπορεί, δεν ξέρω, γιατί μπορεί, οι μελέτες το λένε, να έτσι λίγο μπουστάρω ακόμα περισσότερο και τα συστατικά, τα αγαπημένα, τα πεπτίδια που έχει η γιουφόρια. Έτσι ακριβώς είναι πολύ ωραίος τρόπος χρήσης και αυτός και προσθέτουμε ακόμα περισσότερα πράγματα στα ματάκια μας και στο πόδι της σχήνας γύρω από τα μάτια. Εσύ, εγώ θα κάνω τον εξαιρετικό θαυματουργό συνδυασμό Άννα Πανδύ. Δύο pump από την Μπακουκιόλ. Ένα, δύο. Και ένα pump από τη Γηφόρια. Αυτά τα δύο τα ενώνουμε. Εντάξει, Τα ομογενοποιούμε, τα κάνουμε Και ένα. τα βάζουμε στο πρόσωπό μας. Αυτό δεν υπάρχει πιο ωραίο συνδυασμό από το συγκεκριμένο. Πραγματικά πρέπει και αυτό να το βγάλω μια φωτογραφία, γιατί πολλές κυρίες μας ρωτάνε. Όπως επίσης, μια επόμενη φορά που θα κάνουμε έτσι live μαζί με την Άννα, μου έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές να βάλουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που μπορούμε να κάνουμε μίξεις. Δηλαδή να κάνουμε μια ρουτίνα μόνο με μίξεις. Θα είναι η επόμενη τέτοια μας. Έχουμε να ξέρετε εύκολα. Εγώ γι' αυτά πεθαίνω. Λοιπόν, εγώ έβαλα γιουφόρια στα μάτια. Σας έδειξα όμως ότι πριν τοποθέτησα πονηρά την παπουτσιόλ μου. Και τώρα θα πάρω και θα βάλω σε όλο το πρόσωπο, αλλά και πού αλλού και στο λαιμό, έτσι. Δεν θα ξεχνάμε ποτέ ότι ο λαιμός είναι η προέκταση του προσώπου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει μία ομοιομορφία και σαν δράση, αλλά και σαν υφή και σαν όψη, και στο πρόσωπο και στο λαιμό. Εντάξει, αγαπημένες και αγαπημένοι συμμαθητές, γιατί είναι κρίμα το πρόσωπο να το κρατάμε σε τέλεια κατάσταση ή να το επαναφέρουμε και το λαιμό να τον Εγώ παραμελούμε. θα βάλω και μία έξτρα μικρή ποσότητα κάτω από τα μάτια από τη Γηφόρια, πέρα από το συνδυασμό που κάναμε, έτσι για να δώσω ένα τσακ περισσότερης ενυδάτωσης και στοχευμένης θεραπείας κάτω από τα μάτια μου. Πόσο ανάγκη το είχα αυτό. Πόσο ανάγκη το είχε και το δέρμα μου όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι η ρουτίνα που πραγματικά το δέρμα αναπνέει. Δηλαδή, εκεί που νιώθεις ότι είναι μπουκωμένο, γιατί πάει να βγάλει σπυράκι ή οτιδήποτε, κάνει μια βαθιά ανάσα Ναι, και ναι. δέχεται όλη. Τι πάει να βγάλει, κοίταμε τον Τράγκο Κωνσταντίνα εχθές το βράδυ, αφού είδε το after την ώρα που έφτιαχνα τα κοσμήματα. Εδώ πέρα θυμάσαι που ήταν σαν Ναι. βουνό. Σαφουνό. Από ότι ήταν. Ήτανε σαν. Όχι, στο λέω όπως ήτανε. Ήτανε σαν βουνό. Το βλέπετε σήμερα πόσο λίο είναι το Ναι, δέρμα. ναι, ναι. Γιατί όμως, γιατί το ξανά έκανα το Και πρωί είναι πριν σε φύγω. σημεία σένα είχε dragons και τώρα πάλι dragons. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξαφανίζει πραγματικά τα σπυράκια. Είναι ένα προϊόν που πρέπει να υπάρχει. Και τι δεν παραλείπουμε ποτέ. Το sunstick, εντάξει. Τι έχουμε πάντα στην τσάντα μας, κι ας μην έχουμε λεφτά, ονόματα δεν λέω, οικογένειες δεν φύγω. Τι έχουμε πάντα στην τσάντα μας. Το sunstick πάντα μαζί μας, εννοείται, πάντα μαζί μας. Γιατί πρέπει να προστατευόμαστε, πόσο μάλλον όταν κάνουμε ρουτίνες με γλυκολικό, ρουτίνες με βιταμίνη Α, με βιταμίνη C, περνάμε και μία γρήγορη το πρόσωπό μας. Μπορώ και στα μάτια, το βλέπετε έτσι, γιατί ζητάτε αντιλιακό για τα μάτια. Φυσικά και στα χείλη μπορείτε και στα μάτια να βάλετε το sunstick. Από 3 ετών και πάνω, είπαμε, Κωνσταντίνα, σωστά. Από 2 ετών περίπου και πάνω, ναι. 2, 2,5 χρονών και πάνω. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το sunstick. Ωραία. Και άμα εγώ δεν θέλω να μου βγάλει λιπαρότητα καθόλου μέσα στη μέρα, θέλω όμως να διατηρήσω τη λάμψη από τη ρουτινάρα μου, έτσι. Τι έχουμε πει ότι θα κάνουμε. Παίρνουμε ένα χαρτί και εγώ το είχα σε ετοιμότητα. Μπράβο. Ή χαρτάκι ή το χεράκι μας, αλλά το χεράκι μας να έχει θερμότητα, να μην είναι Ναι. παγωμένο. Εντάξει, το αντιλιακό κάνει για όλους τους τύπους, αγαπημένη. Σκέψου ότι μπορεί να το φορέσει από το μωρό σου 2-2,5 ετών και πάνω. Παντού, πρόσωπο δερματάκι, παντού, Είναι. παντού, παντού. Θα σου γίνει, λέει, συνήθεια αντί για πορτοφόλι, θα παίρνει μόνο αντιλιακό. Κοίταξε, αυτό και το λιπόι είναι πάντα μέσα στην τσάντα μου και το illusion μου. Το ξέρετε αυτό. Λεφτά, πολλές φορές μπορεί να μην έχω. Αυτά
Και δεν θα τα πουλήσω κιόλας ή δεν θα τα ανταλλάξω για να πάω στο σούπερ μάρκετ ή σε κανένα κατάστημα. Αυτό να ξέρετε. Και να πούμε ότι κάποτε μας λέγανε ότι μπορεί να γυαλίζω λίγο με το Sunstick. Το Sunstick όμως τώρα είναι μέσα στη μόδα για όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι έχει αυτή τη γυαλάδα και δεν τη θέλει, θέλει να είναι full matte. Που έχουμε πει ότι τώρα το flawless και το λαμπερό δέρμα πρέπει να φαίνεται. Όταν γυαλίζει έτσι φυσικά και ωραία η επιδερμίδα δείχνει την υγεία της. Αρκεί να μην είναι λιπαρότητα, να είναι λάμψη από την ρουτίνα σου και από το δέρμα σου και από τα ενεργά συστατικά που έχεις χρησιμοποιήσει. Ναι, δηλαδή είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που βάλαμε σήμερα, που δίνει αυτό το τέλειο εφέ της γυαλάδας και της υγείας στο πρόσωπό σου. Εγώ θέλω, λέει, να γυαλίζω. Τότε είσαι φίλη μου. Τότε δεν θα ταμπονάρεις το αντιλιακό, ούτε θα κάνεις με το χαρτομάντιλο το κόλπο που θα σου δείξει η Κωνσταντίνα. Θα τα αφήσεις απλά πάνω. Γιατί η γυαλάδα θα είναι εκεί, αλλά είναι γυαλάδα. Δεν είναι λιπαρότητα. Δεν είναι θα κολλάει το δέρμα και μετά δεν θα μπορώ να κάνω μακιγιάζ. Ακόμα σκέψου το αντιλιακό της Aurora, επειδή είναι σε στίκ καλά που δεν τελειώνει ποτέ, θα βγάλεις ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, κάπως όπως με το Dragons, έτσι ονόματα δεν λέω, οικογένειες δεν φύγω, τα κάνει η Κυμπάρικα η Κωνσταντίνα τα προϊόντα, μπορείς να περάσεις ακόμα και το μακιγιάζ σου από πάνω με το αντιλιακό, έτσι. Δεν παθαίνει τίποτα. Έχουμε πει πολλές φορές όταν βάζουμε το sunstick πάνω από το μακιγιάζ, δεν πάμε να το πιέσουμε βγάζοντας την ένταση της ημέρας. Το βάζουμε απαλά και το ενεώνουμε πάνω από το μακιγιάζ μας. Τα μποναριστή της κινήσει με ένα χαρτάκι, άμα σας ενοχλεί αυτή η λάμψη που έχει το sunstick, και είστε έτοιμες. Εγώ πάνω από το μακιγιάζ βάζω και την κρίσταλ, παρεμπιπτόντως. Εννοείται ότι μπορείς. Και εμείς που έχουμε κάνει αυτό. Δεν υπάρχει. Πολλές μπορούμε φορές να το βάλουμε όλα τα αντιλιακά πάνω από το μακιγιάζ. Περιμένω τον Κόπερ. Έρχεται. Έρχεται να σου γεμίσει ό,τι θέλει γέμισμα και να σου φουσκώσει και τα χείλη σου. Έρχεται. Έρχεται. Το παράγγειλε το κορίτσι μου προχθές μου το. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, τι άλλο έχεις τώρα κάνει για μας. Ωραία η ρουτίνα. Πολύ ωραία. Κάποιοι όμως θέλουν και τα προϊόντα. Το αντιλιακό της Aurora είναι το καλύτερο primer. Είναι. Είναι και είναι για τελείωτο, κορίτσια, αλήθεια. Δεν ξέρω, έχει τελειώσει καμία τον τηλιακό ή τελειώνει ένας χρόνος που λύγει μετά από ένα χρόνο και παίρνετε καινούριο. Δεν νομίζω να τελειώνει σε κάποιον τον τηλιακό του Sunstick. Με μεγάλη δυσκολία πρέπει να... Το Dragons, εγώ θα σου το πω που είμαι κόκαλο αουρορικιά, έτσι, και είναι και στην καθημερινότητα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ούτε το Dragons τελειώνει, ούτε το Sunstick τελειώνει. Και το Sunstick, όχι εργολαβία μόνιμο, μαζί με τη μικρή, έτσι. Έτσι. Και να πούμε ότι σε αυτό το σημείο έχουμε φτιάξει μία πάρα πολύ όμορφη ρουτίνα, αυτή τη συγκεκριμένη ρουτίνα, σε μία καταπληκτική φωτογραφία, την οποία έχουμε ανεβάσει στις ρουτίνες μας, εκεί που θα μπείτε στο site μας. Και αφού πατήσετε το μενού, θα πάτε και θα δείτε τις ρουτίνες. Τώρα η Χριστίνα μόλις τη δημοσίευσε και όλα στη φωτογραφία που την έχω δει. Ωραία. Να τους δείξουμε πώς θα μπαίνουν στο site. Το site είναι το Aurora Natural Products. Εντάξει, γράφουν αυτό και αμέσως θα μπαίνουν στο site. Θα πατήσουν λοιπόν πάνω. Και free shipping over 30 euros. Free shipping over 30 euros. Δωρεάν μεταφορικά πάνω από 30 ευρώ αγορές. Μπράβο, Κωνσταντίνα μας. Και λέει εδώ ρουτίνες, skin care routines. Θα πατήσουμε λοιπόν εδώ και θα μας βγάλει problem solver. Τη ρουτίνα που μόλις κάναμε, παιδιά, ανέβηκε. Η ρουτίνα που μόλις κάναμε, ναι, με τη σειρά που τοποθετήθηκα. Ακριβώς. Είναι το problem solver. Πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω, είναι ένα προς ένα όλα τα προϊόντα που έχουμε βάλει, τα οποία φυσικά τα έχουμε βάλει σε ειδική τιμή και έκπτωση, για να μπορέσετε, να, σε περίπτωση που θέλετε, για 24 ώρες, ισχύει για 24 ώρες, να πάρετε την ρουτίνα έτσι πως είναι αυτή που κάναμε παρέα με την Άννα, και να ή αν τους λείπει κάτι, αν δεν έχουν κάτι, αν κάτι τους τελείωσε και θέλουν να συμπληρώσουν, ναι, πες το. Όλα τα προϊόντα αυτά που χρησιμοποιήθηκαν σήμερα είναι σε έκπτωση με 30, πάνω από 30 ευρώ δωρεάν μεταφορικά. Μπορείτε, για να μην μπερδευτείτε καθόλου, η πρώτη φωτογραφία πάνω-πάνω είναι αυτή που κάναμε σήμερα και τα προϊόντα ακριβώς από κάτω που χρησιμοποιήσαμε. Και από κάτω μπορείτε να δείτε και τις υπόλοιπες ρουτίνες που έχουμε κάνει με την Άννα μέχρι τώρα και προστίθεται και γίνονται όλες και όλο και περισσότερες. Και πού θα δείτε
τι θα έρθει ακόμα. Θα έρθει ακόμα και mix and match και για πιο γρήγορα και για πιο ενίσχυση σε κάποια από τα προϊόντα μας. Πώς θα το κάνουμε ακόμα πιο turbo. Δεν θα πούμε όμως άλλα. Θα τα κάνουμε πρώτα, θα τα ετοιμάζουμε και μετά θα τα λέτε. Πόση έκπτωση έχει, ρωτάει η ελευθερία. Έως 20% σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Να βάλετε και εσείς Box Now, please. Κάθε φορά θα στο λένε αυτό, αγαπημένο. Box Now, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουμε δεχτεί την προσφορά και είναι να τη βάλουμε. Απλά επειδή το site μας δεν μπορεί να δεχτεί τους χάρτες αυτή τη στιγμή της Box Now, εκεί κολλάει το πράγμα. Θα κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Τέλος πάντων, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να τα προλάβω όλα και εγώ ένα μυαλό και δύο χέρια έχω να το ρυθμίσω και αυτό. Εντάξει, εντάξει. Και τι άλλο ετοιμάζεις? Γενικώς ετοιμάζουμε πολλά ωραία πράγματα. Έχουμε πει για το τόνερ, αφού πλέον το βγάλαμε, το είπαμε. Είναι το τόνερ και είναι και άλλα καινούργια προϊόντα που πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι του 24 θα έχουμε και κάποια άλλα πράγματα που θα βγουν. Όλα είναι... Μέχρι την έκθεση, τι πιστεύεις θα έχουμε? Δεν ξέρω. Ας μην τάξω, γιατί φοβάμαι. Κωνσταντίνα, θέλω κάτι να σου πω. Κωνσταντίνα, τι θα γίνει με τα κεράκια? Κωνσταντίνα, έχω τότσο. Πιστεύω ότι θα έχουμε και κάτι από κεράκια. Τα θέλω κι εγώ πάρα πολύ τα κεράκια. Κωνσταντίνα, ήταν τόσο πετυχημένα. Yeah. Ήταν τόσο τέλεια. Μυρίζει όλο και μυρίζει ακόμα όλο το σπίτι και δεν είμαι από αυτές εγώ που έβαζα μετά το καπάκι το ξύλινο. Yeah. Θέλω να σου το πω, πάω όπως τα λέω πάντα τίμια. Πας εκεί πέρα που είναι το κεράκι, κάθεσαι στην πολυθρόνα, ανάβω το πορτατήφ, διαβάζω το βιβλίο μου και δεν το ανάβω και μυρίζει ακόμα τώρα και έχει μείνει τόσο και σερά, και το gingerbread, αλλά το και σερά που είναι πιο διαχρονικό και όλα σπέρα. Mm. Δεν πρέπει να το θέλεις να σου φτιάξει διάθεση τα Χριστούγεννα. Το και σερά είναι ονειρικό, πιστεύω, για πάντα και πάντα θα βγουν κάποια κεράκια. Εντάξει, και αυτά. Αυτό το διάστημα θα βγουν και αυτά. Ντάξει, κάτι ντάξει. Θα κάνουμε. Και όλα καλά εκεί που ήσουν το πρωί και κοίταζες αυτά που κοίταζες? Ναι, όλα καλά. Αγοράσαμε και αυτά που πρέπει να αγοράσουμε. Γενικώς κάνουμε καινούργια πράγματα. Συνέχεια φτιάχνουμε πράγματα. Μπράβο. Άμα χρειάζεται η μέρα να έχει πάνω από 24 ώρες για να μπορέσω να το προλάβω όλα αυτά που κάνω. Δεν γίνεται. Εντάξει. Τέλειο. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα λοιπόν, ας πούμε ως εκεί, γιατί πολύ φοβάμαι τι θα είναι σύντομα, δεν θέλω να τάξω. Γιατί και εμένα, μην φανταστείτε, μου τάζουνε και μετά μου χαλάνε τους χρόνους που μου έχουν τάξει και μετά στεναχωριέμαι γιατί λέω τόπα και στα κορίτσια και τζάμπα το είπα. Όπως και να έχει λοιπόν, στα σημερινά, βλέπετε τι ωραία και επιδερμή. Έλα, διάβασε τα τελευταία σχόλια και να κλείσεις εσύ. Εγώ δεν σου λέω για, θα τα πούμε μετά σε φιλογλικά. Σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε και αναμένουμε και τις υπόλοιπες ρουτινάρες και ιδέες που έχουμε να κάνουμε για αυτό τον κόσμο και αυτές τις ψυχούλες εδώ. Έλα, διάβασε τις λίγο. Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα τα μηνύματα. Αχ, όλα τα διαμαντάκια τα φοράμε πάνω από 1,5 χρόνο. Μας φτιάχνουν το δέρμα, δεν τα αλλάζουμε με τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα, αγαπημένη. Εγώ δεν το έχω ανάψει ακόμα, το λυπάμαι να το κάψω, μην κοροϊδέψετε. Μυρίζει έτσι αρχικά και χωρίς να το ανάψετε. Είσαι κεραματοποιός φοβερή. Φιλάκια πολλά. Κωνσταντίνα, γιατί δεν έχεις αντικαταβολή στο site σας? Καλέ, μετά από τόσα χρόνια ακόμα αυτή υπάρχει? Νομίζω δεν υπάρχει αυτή η ερώτηση. Δεν πειράζει. Εξήγησε το όμως, γιατί μπορεί η κυρία να μην έχει TikTok και να μπαίνει τώρα και να μας βλέπει τώρα πρώτη φορά. Εγώ πραγματικά σε αυτό το σημείο, για να μην σε διακόψω και να κλείσουμε μετά για να αποθηκευτεί το live, θα πω ότι είναι πάρα πολύ κρίμα. Βλέπω ολόκληρα section στο TikTok, ακόμα και γυναίκες στην ηλικία μας να κλαίνε όταν γυρνάνε οι επιστροφές. Να πούμε ότι οι courier έχουν εξφενδονιστεί, άμα υπάρχει αυτή η λέξη και το λέω σωστά, τα έξοδα, όπως σε όλες τις κατηγορίες. Ένα σαμπουάν πάει να πάρεις και εκεί που το σαμπουάν αυτό παλαιότερα το έπαιρνες, δεν ξέρω, 3-4 ευρώ, έχει φτάσει 8 και 10 ευρώ. Που έβλεπα απλά τις τιμές για να συγκρίνω με το τότε με το τώρα, γιατί εγώ δεν ψωνίζω σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ, αλλά απλά το αναφέρω. Οπότε όπως παίρνουν αύξηση το γάλα, τα είδη πρώτης ανάγκης,
Δίνουν συνεχώς αυξήσεις οι courier, ανατρίμηνο, όχι αναεξάμηνο όπως κάνανε παλιά, γιατί αυτό μπορεί να μην το ξέρουν, το ίδιο και οι μεταφορικές. Οπότε δεν είναι πολύ εύκολο για την κάθε εταιρεία και το κάθε κατάστημα να αφομοιώνει την αποστολή, να γυρίζει πίσω, να έχει κόψει την απόδειξη, το ΦΠΑ. Όσοι νομίζω έχουμε μαγαζιά, ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και στο μέλλον μπορεί να φέρει και πολύ σοβαρά προβλήματα σε κάποια επιχείρηση. Φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς, όταν πρωτοξεκίνησε η Aurora, είχαμε αντικαταβολή και όντως υπήρχε πολύ αγάπη του κόσμου προς την αντικαταβολή, αλλά όσο υπήρχε μεγάλη αγάπη, άλλωστε τόσο υπήρχαν και κάποιες επιστροφές που τότε ειδικά, που η Aurora ήταν ένα μικρό παιδάκι του δημοτικού, δεν μπορούσε να τις απορροφήσει αυτές τις επιστροφές. Γιατί η επιστροφή που παίρνετε ένα δέμα και αυτό γυρνάει πίσω και μπορεί να πείτε μετά, ξαναστείλτε μου, εγώ θα το πάρω. Αυτό όλο μαζί έχει κοστίσει στην εταιρεία 13 ευρώ. Γιατί 5 ευρώ είναι η αντικαταβολή, 3 ευρώ η επιστροφή και άλλα 5 να σας το ξαναστείλουμε. Αυτό δεν μπορεί να το απορροφήσει επί 100 δέματα μια εταιρεία, μια μικρή εταιρεία. Κάπου εκεί λοιπόν σταματήσαμε και εμείς την αντικαταβολή. Γιατί γι' αυτό κάπως λοιπόν σταματήσαμε την αντικαταβολή, αλλά να πω σε αυτό το σημείο, έχουμε πάνω από 200 τώρα καταστήματα. Συνεργαζόμαστε με καταστήματα, βεβαίως. Αυτό θα έλεγα και εγώ στη φίλη μας, την Πουλημένου, που λέει, να βλέπεις, ρωτάω για την αντικαταβολή, γιατί πριν 2 μήνες σας ανακάλυψα, είδες. Είναι καινούργια εδώ στην παρέα μας. Είναι ωραίο λοιπόν να το πούμε, να το εξηγήσουμε, γιατί μπορεί και άλλος κόσμος να μπαίνει τώρα και να μην μας παρακολουθεί χρόνο. Το Dragons, να απαντήσω, γιατί έχει ξαναγράψει η φίλη μας η Ντέπη, έχει ημερομηνία λήξης τους 9 μήνες. Άμα έχουν περάσει 9 μήνες από το άνοιγμά του, από το άνοιγμα που το πήρατε, τότε μπορείτε να τον ανανεώσετε, ας πούμε, αν θέλετε. Δεν παθαίνει κάτι μετά τους 9 μήνες. Απλά γι' αυτόν τον λόγο βάζουμε και ένα όριο. Έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις και κάποιοι έλεγχοι που μας δίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Και όσον αφορά να συνεχίσουμε την αντικαταβολή, λοιπόν, γι' αυτό έχουμε τόσο πολλά συνεργαζόμενα καταστήματα και σε Ελλάδα και σε Κύπρο και σε Γερμανία, σε Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Αλβανία. Υπάρχουν καταστήματα για να βρείτε τα προϊόντα μας. Και φυσικά υπάρχουν καταστήματα που εξυπηρετούν αντικαταβολή. Υπάρχουν κάποια καταστήματα που το έχουν μέσα στις υπηρεσίες τους. Εμείς με χαρά θα μας ζητάτε κάποιο κατάστημα αντικαταβολή. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Σας το στείλουμε. Απλά εμείς που τροφοδοτούμε τόσο καταστήματα, δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε τηλέφωνα και να ζητάμε να παραλάβετε το δέμα σας, άμα ποτέ τύχει αυτό. Γιατί να σας πω κακά τα ψέματα, από τότε που δεν έχουμε αντικαταβολή, κανείς δεν μας έχει πάρει ότι ο courier δεν τον έχει χτυπήσει ή δεν τον έχει βρει. Γιατί όταν πληρώνουμε ένα δέμα, νοιαζόμαστε λίγο περισσότερο για να το παραλάβουμε. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό στην Αθήνα, Κωνσταντίνα, αλλά εδώ. Όταν είναι πληρωμένο, θα στο φέρουν. Όταν δεν είναι πληρωμένο, δεν στο φέρουν. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε ότι έχει έρθει το δέμα σου, είναι τάδε, είναι εδώ, ξέρω εγώ, είναι τόσο, θα έρθείτε από εδώ να το πάρετε. Και άμα τους λες, ξέρεις, δεν ξέρω αν θα μπορέσω, θα πρέπει να έρθετε εδώ γιατί δεν είναι πληρωμένο. Δεν ξέρω αν είναι κάτι καινούριο, δεν ξέρω αν συνέβη μόνο σε μένα, επειδή είναι 2 φορές που μου έχει συμβεί, να το πούμε κι αυτό, έτσι. Να το έχουν στα υπόψη, μήπως πάει να αλλάξει και λίγο στρατηγική και στις ταχυμεταφορές κάτι, δεν ξέρω. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Οι μεταφορικές είναι και franchise, δηλαδή κάθε επιχειρηματίας είναι διαφορετικός. Διαφορετικά. Εμάς, ας πούμε, η Spindex, έχουμε ξαναπεί στο Βίρονα, είναι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, ο οποίος όντως τρέχει και είναι εκεί για να παραδίδει όλα τα δέματα και να πάνε όλα καλά. Υπάρχουν άλλοι επιχειρηματίες σε κάποιες άλλες περιοχές που μας χάσουν το λάδι, πραγματικά. Με τα μηνύματα, με τα τηλέφωνα, με το ένα, με το άλλο. Δεν μπορούμε δυστυχώς να τα προβλέψουμε όλα. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το ξέρουμε, σε αγαπάμε και θα βάλεις και Box Now. Και όλοι πρέπει να δείξουμε κατανόηση και οι φίλοι μας και όλοι όσοι θέλουν να βρουν τα προϊόντα σου, είτε στα φυσικά καταστήματα είτε στα συνεργαζόμενα, εννοείται ότι μπορούν να τα βρουν και να επιλέξουν την αντικαταβολή εφόσον τους βολεύει αυτός ο τρόπος για όσο θα υπάρχει ακόμα, γιατί και εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά θα εκλείψει γενικότερα και από το... Και από το, στα φυσικά καταστήματα να μπορείς να πληρώσεις με μετρητά. Προς τα εκεί νομίζω πάμε. Το έχουμε όλοι καταλάβει. Εύα μου λέει, κοίτα λίγο πιο πάνω τι έχω γράψει. Βρε Κωνσταντίνα μου, τι μπουκαλά και τα γυάλινα να στα επιστρέφουμε. Κάπου μαρτία να τα πετάμε στην ανακύκλωση. Όχι, καλέ, στην ανακύκλωση.
Ναι, στην ανακύκλωση. Δεν τα πετάμε, τα πάμε στην ανακύκλωση. Το box now θα βοηθήσει σε αυτό. Δεν θα υπάρχει θέμα εάν το έφεραν ή δεν τον έφεραν την ώρα που δεν είμαστε σπίτι. Ακριβώς. Θα βάλουν box now, Χρύσα μου, ναι, περιμένουν, γιατί τώρα πάρα πολλές εταιρείες θέλουν να μπουν ταυτόχρονα. Μόλις θα βάλει, εννοείται θα είμαστε οι πρώτοι που θα το μάθουμε από την αγαπημένη μας. Κωνσταντίνα, μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Για όλα. Τέλεια η ρουτινάρα μας και εγώ νιώθω ανανεωμένη που έχω κάτι τελευταίες δουλειές τώρα να κάνω, θα τις κάνω πολύ πιο φρέσκια. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε ανεβάσει τις ρουτίνες τι προϊόντα χρησιμοποιήσαμε σήμερα. Όλα είναι σε έκπτωση που έχουμε χρησιμοποιήσει, οπότε μπορείτε να πάτε. Μέχρι πότε θα είναι, μέχρι Κυριακή βράδυ, αφού είναι Παρασκευούλη. Εντάξει, μέχρι Κυριακή βράδυ. Όχι 24 ώρες, να προλάβουν να τη δουν όλοι. Και αυτοί που θα λείπουν και θα ετοιμαστούν για βράδυ να βγουν να ξεσαλώσουν ή για Ισχύει. Τα προϊόντα λοιπόν μέχρι Κυριακή βράδυ, Πονίδη. Μέχρι Κυριακή. Μ' αγαπάς όμως, πες. Ναι. Μέχρι Κυριακή βράδυ, κορίτσια, όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε σήμερα στη ρουτίνα μας με την Άννα έχουν μπει και σε φωτογραφία. Θα ανεβεί και τώρα στο Instagram, έχει ανεβεί και στο site. Θα βρίσκεται μέσα στο site της Aurora για να κάνετε τις παραγγελίες σας. Και εννοείται ότι θα τα ανεβάσω και εγώ στα story και τη ρουτίνα, αλλά και τα προϊόντα για να τα βρείτε ακόμα πιο εύκολα. Αυτά. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Καλή σου συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε για όλα που είσαι πάντα εδώ και είσαι έτοιμη στα όπλα για ρουτινάρες που θέλει ο κόσμος να δει όλο και περισσότερες και όλο και διαφορετικότερες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα. Εγώ. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε πάντα εδώ. Ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Και εμείς σας αγαπάμε. Bye. Yeah.